Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αλέξανδρο που είμαι καλεσμένη σε αυτή τη γιορτή της μητέρας. Είναι η πρώτη φορά που είμαι καλεσμένη από έναν άντρα για την εκδήλωση και χαίρομαι πάρα πολύ που τη διοργανώνει ο Αλέξανδρος. Θα γιορτάσουμε τη μητέρα, αναγνωρίζοντας λίγο τους ρόλους που έχει μια γυναίκα στη ζωή της. Είναι πολύ και θέλω να δώσω το μήνυμα ότι χρειάζεται να αγαπάμε τον εαυτό μας και να προσπαθούμε για το καλύτερο που μπορούμε. Παρατηρείτε ότι σήμερα η γυναίκα και η μητέρα έχει να ανταποκριθεί σε πάρα πολλούς ρόλους. Οι ρόλοι είναι πολλοί, τρέχουμε, προσπαθούμε να κλέψουμε στιγμές είτε με τα παιδιά είτε με τον εαυτό μας. Γι' αυτό λέω, δεν υπάρχει τέλειος γονιός, υπάρχει ο αρκετά καλός. Χρειάζεται να εστιάζουμε στα θετικά που έχουμε και στο τέλος της μέρας σε όσα κάνουμε και όσα δεν προλαβαίνουμε και δεν κάνουμε. Και χρειαζόμαστε και τη βοήθεια και των ανδρών, γι' αυτό χαίρομαι που ο Αλέξανδρος κάνει όλη αυτή την πρωτοβουλία. Γιατί μιας και μιλάμε για μητέρα, οι γονείς είναι δύο και χρειάζεται να συνεργάζονται. Βλέπετε στη σύγχρονη κοινωνία να γίνεται πιο αποδεκτός ο ρόλος της μητέρας σε σχέση με το παρελθόν, να αναγνωρίζεται η προσφορά της? Βέβαια, νομίζω αυτό που λέγανε από παλιά, μάνα είναι μόνο μία ισχύει. Βοηθώνει τις μητέρες περισσότερο, γι' αυτό βλέπουμε και τους άντρες να συμμετέχουν και περισσότερο στη φροντίδα και την ανατροφή των παιδιών. Βλέπουμε πλέον ενεργούς μπαμπάδες. Παράλληλα με την αναγνώριση του πόσο σημαντικός και αναντικατάστατος είναι ο ρόλος της μητέρας. Θεωρείτε ότι είναι σημαντικός η ψυχοσύνθεση των παιδιών που συμμετέχουν τώρα πια και ο πατέρας και η μητέρα? Βέβαια, χρειάζονται και τους δύο γονείς. Ο πατέρας, η πατρική λειτουργία έχει να κάνει με την κοινωνικοποίηση του παιδιού κυρίως. Η μητέρα έχει να κάνει με αυτό που λέμε το μέλι, δηλαδή το συνέστημα. Και δεν είναι μόνο μία ημέρα, δηλαδή δεν γιορτάζει η μητέρα, κάθε μέρα πρέπει να... Κάθε μέρα χρειάζεται να αγαπάμε τον εαυτό μας, να τον φροντίζουμε, να βρίσκουμε στιγμές και το ζευγάρι και με τα παιδιά μας, και επειδή ο χρόνος είναι συγκεκριμένος, τουλάχιστον να είναι ποιοτικός.